Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης επιλογές. Πήγαν να περάσουν οι ηρωίνοι κρυμμένοι μέσα σε ρούχα και συγκεκριμένα σε παντελόνια, αλλά δεν τα κατάφεραν. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές της Νιγρήτας, καθώς οι άγρυπνοι σοφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν μετά από έρευνα την κρυμμένη ποσότητα ναρκωτικής ουσίας. Και πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και τα πλάνα τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Απέτρεψαν την είσοδο ναρκωτικών στις φυλακές Νιγρήτας οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι. Συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα, οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι μετά από έρευνα διαπίστωσαν ότι ρούχα που προορίζονταν για κρατούμενο περιείχαν κρυμμένες 12 συσκευασίες με 199 γραμμάρια ηρωίνης. Ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική αρχή που ενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος. Στο μεταξύ, οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών Νιγρήτας υπέβαλαν αίτημα για τον κατεξαίρεση εμβολιασμό τους, όπως δήλωσε στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και την Ελένη Μωραΐτη, ο πρόεδρος των σοφρονιστικών υπαλλήλων Νιγρήτας, κ. Γιάννης Καρασαβίδης. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά τις τοπικές κοινότητες, όχι στην υποβάθμιση των κοινοτικών συμβουλίων. Λένε οι πρόεδροι των χωριών αντιδρώντας την κυβερνητική πρόταση για το νέο εκλογικό νόμο της αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Δήμαρχο Ζερών Αλέξανδρο Χρυσάφη και επιτροπής που συστάθηκε από προέδρους των τοπικών συμβουλίων του Δήμου των Σερών. Οι πρόεδροι εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους σχετικά με την προβλεπόμενη κατάργηση της ξεχωριστής κάλπης για τα τοπικά συμβούλια, αλλά και για την ανισότητα, όπως λένε, του τρόπου εκλογής συμβούλων στα τοπικά συμβούλια μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων κοινοτήτων. Όχι στην υποβάθμιση των κοινοτικών συμβουλίων, λένε οι πρόεδροι των χωριών, αντιδρώντας την κυβερνητική πρόταση για το νέο εκλογικό νόμο της αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Δήμαρχο Σερών Αλέξανδρο Χρυσάφη και της Επιτροπής που συστάθηκε από προέδρους τοπικών συμβουλίων του Δήμου Σερών. Οι πρόεδροι εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους σχετικά με την προβλεπόμενη κατάργηση της ξεχωριστής κάλπης για τα τοπικά συμβούλια, αλλά και για την ανισότητα του τρόπου εκλογής συμβούλων στα τοπικά συμβούλια μεταξύ μικρών και μεγάλων κοινοτήτων. Είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Τοποθετήθηκε στα θέματα τα οποία μας απασχολούν και με βάση την διακήρυξη την οποία του δώσαμε να την προωθήσει, συμφωνεί απόλυτα και θα την υποστηρίξει ανάλογα. Αυτές. Ναι, τι σκοπεύετε να κάνετε εσείς σαν πρόεδρο? Νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Δώσαμε την διακήρυξη, την οποία θα την προωθήσουμε και εμείς με τη σειρά μας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Θα την προωθήσουμε στους βουλευτές μας, οι οποίοι είναι αρκετοί στον νομό Σερών, με τη σειρά τους να πάρουν και αυτή θέση. Οι πρόεδροι ζητούν συμμετοχή στον επίσημο διάλογο για το υποκατάρτιση νομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση, αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους για τις κοινότητες, διατήρηση ανεξαρτησίας κοινοτήτων με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο όπως στις εκλογές του 2019, διατήρηση της τέταρτης κάλπης όπως στις εκλογές του 2019, ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των επιπέδων της αυτοδιοίκησης και η κρατική επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ να πηγαίνει απευθείας στις κοινότητες και όχι στους δήμους. Αναβαθμιστούν οι κοινότητες, όχι να υποβαθμιστούν. Ο νόμος υποβαθμίζει και τις κοινότητες και τη τοπική κοινωνία. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο, βρίσκουμε σύμφωνο σε πολλά θέματα. Περιμένουμε. Και ένα άλλο θέμα είναι και οι χρηματοδοτήσεις, γιατί τα τοπικά συμβούλια δεν λαμβάνουν χρήματα από το κράτος, έτσι. Δεν λαμβάνουμε, από όταν έχουμε εκλεγεί δεν έχουμε λάβει κάτι τέτοιο. Είναι σε συζήτηση. Εύχομαι να γίνει σύντομα και αυτό. Σε ποιον θα απευθυνθεί ένας πολίτης ενός χωριού? Θα κατέβει στο Δήμο? Θα δει το Δήμαρχο? Θα προλάβει να το δει? Στην ουσία είμαστε οι μεταφορείς. Μεταφέρουμε τα προβλήματα χωρίς να μπορούμε να δώσουμε λύσεις, δυστυχώς. Στη συνάντηση που είχε με την Επιτροπή των Προέδρων ο Δήμαρχος Σερών Αλέξανδρος Χρυσάφης, τοποθετήθηκε σχετικά με το θέμα της κατάργησης των τοπικών συμβουλίων στις έδρες των Δήμων. Ο κύριος Χρυσάφης ξεκαθάρισε λέγοντας ότι αυτό είναι παράλογο, καθώς θα μείνουν χωριά χωρίς εκπροσώπηση, συμπληρώνοντας ότι τα τοπικά συμβούλια είναι χρήσιμα και πολύτιμα εργαλεία για τις έδρες των Δήμων. Αν καταργηθεί αυτή η κοινότητα, αυτές οι περιοχές θα μείνουν χωρίς εκπροσώπηση.
που είναι κάποιες που είναι και μεγαλύτερα, είναι χωριά μεγαλύτερα από κάποια άλλα. Άρα αυτό είναι πρώτον παράλογο. Δεύτερον, είναι πολύ χρήσιμο και πολύτιμο εργαλείο για την πόλη και φυσικά για τις έδρες των Δήμων, θα του πω τα κοινωνικά συμβούλια, όπως είναι εξίσου σημαντικά για το κάθε χωριό, το ίδιο είναι και την πόλη, με αποφασιστικές αρμοδιότητες. Άρα ταυτόσιμοι είμαστε σε αυτό. Είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει αντίθετος. Αντίθετος και είναι και στις προτάσεις και σε όλη την όλη η ΚΕΔΕ έχει ταυτόσιμη την άποψη. Τα κοινωνικά συμβούλια στις έδρες των Δήμων είναι πολύτιμα εργαλεία, γιατί καλύπτουν όχι μόνο την πόλη. Εδώ, ας πούμε, στις Σέρρες, σας είπα ότι υπάρχουν τρεις οικισμοί, οι οποίοι ουσιαστικά θα μείνουν χωρίς εκπροσώπηση αν καταργηθεί το τοπικό συμβούλιο. Πέραν αυτού, το τοπικό συμβούλιο λειτουργεί πολύ καταλυτικά στην επίλυση πολλών θεμάτων που αφορούν την πόλη. Όπως φυσικά γίνεται και στα χωριά. Τα χωριά έχουν απαιτήσεις, τα χωριά έχουν ανάγκες και οι ανάγκες αυτές καλύπτονται με τα κοινωτικά συμβούλια που είναι όλοι άνθρωποι της προσφοράς. Τώρα, πραγματικά το νομοσχέδιο σε κάποια πράγματα αποδυναμώνει αυτή την κατάσταση. Αυτά τα πράγματα πρέπει να αναταχθούν και είμαστε μαζί τους αυτά. Η θεσμική τους θωράκιση θα πρέπει να είναι πιο δυνατή. Ακόμη και η οικονομική τους αυτοτέλεια πρέπει να είναι δυνατή. Δεν μπορεί να βγαίνει κάποιος πρόεδρος σε ένα χωριό και να καλείται για την ιδιότητα του αυτή ουσιαστικά να πληρώνει ακόμη και τις μετακινήσεις του, ακόμη και τα βασικά του έξοδα. Σε ό,τι αφορά τη διαφορετική κάλπη, ο Δήμαρχος Ερών τόνισε ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Με τον ίδιο να αναφέρει πως οι προβληματισμοί των προέδρων είναι και λογικοί και δίκαιοι. Για το κομμάτι της διαφορετικής κάλπης υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Η διαφορετική προσέγγιση που μέχρι στιγμής έχει η ΚΕΔΕ είναι ότι ο βαθμός αυτοδιοίκησης, ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης είναι ενιαίος. Δεν υπάρχουν βαθμοί μέσα σε αυτόν τον βαθμό. Υπάρχουν δύο βαθμοί αυτοδιοίκησης, ο πρώτος και ο δεύτερος. Παρ' όλα αυτά είναι απόλυτα λογικοί και δίκαιοι οι προβληματισμοί που βάζουν οι πρόεδροι. Που συνδέεται πλέον ο ρόλος του πρόεδρου και η ιδιότητα του πρόεδρου με την εκλογή του δημάρχου. Και αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πυρετοδός εργάζονται τα συνεργεία Πρασίνου του Δήμου των Σερών εδώ και ένα μήνα προκειμένου να κλαδευτούν τα δέντρα στην πόλη. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος στο μεταξύ, μετά την κακοκαιρία και τα προβλήματα που προκάλεσε και είδαν το φως της δημοσιότητας στην Αττική, μας εξήγησε τη διαδικασία της κοπής ενός δέντρου, καθώς όπως λέει χαρακτηριστικά ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση αφού περνάει από διάφορες υπηρεσίες και ανθρώπους και καταλήγει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με αφορμή τα προβλήματα που προέκυψαν από την κακοκαιρία με το όνομα Μίδια στην Αθήνα, ρωτήσαμε τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου του Δήμου Σερών ποιος είναι υπεύθυνος για την κοπή ενός δέντρου. Τη διαδικασία της κοπής ενός δέντρου, λοιπόν, μας εξήγησε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Σερών, κ. Γιάννης Τουρτούρας, ο οποίος δηλώνει χαρακτηριστικά ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση, αφού περνάει από διάφορες υπηρεσίες και ανθρώπους και καταλήγει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κοιτάξτε, για να κοπεί ένα δέντρο δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Το δέντρο για να κοπεί θα πρέπει να υπάρχει εισήγηση της υπηρεσίας ώστε να είναι επικίνδυνο να περάσει ποιότητα ζωής Δημοτικό Συμβούλιο για να κοπεί. Αλίμονο αν ήταν τόσο εύκολο ότι δεν βολεύει τον καθένα να το κόβαμε. Καταλαβαίνετε σε ποια κατάσταση θα ήταν η πόλη. Όμως, πρέπει να πάρει έγκριση πρώτα, να ενημερώσει το δασαρχείο και να πάρει έγκριση από το δασαρχείο για να κοπεί. Κοιτάξτε, σας λέω ότι υπάρχει υπηρεσία στο Δήμο η οποία βλέπει, υπάρχει δασολόγος η οποία βλέπει, εισηγείται, περνάει από ποιότητα ζωής και Δημοτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση όμως που τα κλαδιά ενός δέντρου βρίσκονται σε καλώδια της ΔΕΗ, τότε η ΔΕΗ είναι υπεύθυνη να κόψει τα κλαδιά. Ό,τι έχει σχέση με καλώδια της ΔΕΗ, υπεύθυνη είναι η ΔΕΗ. Όλα τα υπόλοιπα δέντρα ανήκουν, που είναι δημοτικά σε κοινόχρηστους χώρους, είναι της υπηρεσίας του Δήμου Σερών. Ο ΔΔΕ, ό,τι έχει σχέση με καλώδια τα οποία είναι εμποδίζουν από τα δέντρα, βγαίνει και τα κάνει ο ΔΔΕ, ξεκάθαρα. Ό,τι είναι και έχετε δει και εγώ έχω δει να έχουν κάνει αρκετά δέντρα τα οποία εμπόδιζαν στα καλώδια. Πάντως, ο Δήμος Σερών έχει φροντίσει ώστε αρκετά καλώδια της ΔΕΗ να περάσουν υπόγεια. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Νυχτοπάτη, πρόκειται για ένα έργο που εκτός του ότι δεν είναι εύκολο, απαιτεί και αρκετά χρήματα. Τον Δήμο έγινε ήδη αυτό στα μέρη όπου έχουμε τις αναπλάσεις των πεζοδρομίων που έγιναν με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Όπως τώρα, για παράδειγμα, θα γίνει στην Οδό Αρμού που θα ξεκινήσει σε λίγο η ανάπλαση των πεζοδρομίων. Άρα και εκεί θα έχουμε υπογειοποίηση και υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ. Και
Στις προτάσεις που καταθέτουμε εμείς στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για την είσοδο της πόλης τόσο από την πλευρά από το Λευκώνα και από, και από το δρόμο προς Δράμα, αν εγκριθούν τα προγράμματα και προχωρούσαν άμεσα και σε εκείνα τα κομμάτια τα μεγάλα, θα γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Δεν είναι εύκολο έργο και δεν μπορεί εύκολα να γίνει μόνο του. Πρέπει να συνδυαστεί με κάτι άλλο, παράδειγμα την ανάπλαση αυτή, με τις αναπλάσεις, ώστε να μπορούν να γίνουν εύκολα. Αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ κοστοβόρο, έτσι ακριβώς. Ναι. Για να γίνει σε όλη την πόλη. Και εκτός από τα ηλεκτροφόρα καλώδια, τα οποία δυστυχώς έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε καθημερινά, να περνάνε έξω από τα μπαλκόνια μας, μέσα από τις αυλές μας και στους δρόμους, βρήκαμε και έναν στήλο του ΟΤΕ, ο οποίος, όπως βλέπετε κι εσείς, είναι έτοιμος να πέσει. Ο Δήμος Ερών πάντως, με τα συνεργεία του, βρίσκεται στους δρόμους και κλαδεύει εδώ και ένα μήνα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, δέντρα τόσο στην πόλη των Σέρων όσο και στα χωριά. Παιδιά, εδώ και ένα μήνα τα συνεργεία είναι στο δρόμο. Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι τα 3/4 της πόλης έχουν γίνει. Για πρώτη φορά έχουμε βγει και σε χωριά, όχι σε όλα, σε αρκετά έχουμε κάνει κλαδέματα και συνεχίζουμε, παιδιά. Είμαστε εδώ. Τα χαμηλά δέντρα, όπως είπα, τα 3/4 της πόλης έχουν τελειώσει. Συνεχίζουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα έχουμε τελειώσει όλη την πόλη, οπότε θα βγούμε και στα χωριά αυτά που έχουν μείνει. Τα επικίνδυνα δέντρα ήδη έχουμε ξεκινήσει από τον Αγιάννη το δρόμο, που γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο επικίνδυνα ήταν τα δέντρα τα οποία κλαδεύτηκαν. Έχουμε μπει σε περισσότερα από 22, νομίζω, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, που είναι η πρώτη προτεραιότητα, καταλαβαίνετε, γιατί εκεί είναι τα παιδιά ολονών και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, και συνεχίζουμε και μέσα στην πόλη. Σε όσα επικίνδυνα, η υπηρεσία υπάρχει, η δασολόγος υπάρχει, είμαστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή και κάνουμε κλαδέματα. Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών ο δικηγόρος και πρώην δήμαρχος Σερών Γιώργος Γεωργούλας, σε ηλικία 90 ετών. Ο εκλοιπών διατέλεσε δήμαρχος Σερών από το 1982 έως το 1986. Ο Γιώργος Γεωργούλας γεννήθηκε στην πρώτη Σερών και θα πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα αφιέρωμα που είχε κάνει η τηλεόραση Επιλογές και η εκπομπή Μαζί το 2007, τότε την οποία παρουσίασε η Ηλία Μαυρίδου. Πάμε να δούμε το τι ακριβώς είχε πει για τη ζωή του, για την ενηλικίωσή του και βέβαια για την χρυσή τετραετία στην Δημοτική Αρχή των Σερών. Γιώργος Γεωργούλας, γεννημένος στη δεκαετία του 30. Ο δεύτερος γιος από τα 5 παιδιά του αγρότη Αντώνη Γεωργούλα και της Σουλτάνας. Μεγαλωμένος στην πρώτη Σερών. Παιδί της κατοχής. Του εμφύλιου σπαραγμού. Έζησε την πείνα, τη φτώχεια και κακουχίες που διαδέχονταν η μία την άλλη. Ο Γιώργος δεν το έβαζε όμως κάτω. Σπούδασε. Θέλησε να ξεχωρίσει. Το 1950 εισήχθη στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος αγάπησε την φιλολογία. Τον ίδιο όμως αγάπησε η πολιτική. Και έτσι έγραψε τη δική του ιστορία στο Δήμο Σερών. Αυτήν του Δημάρχου Σερών Γιώργου Γεωργούλα για την τετραετία 1982-1986. Να πάμε αρκετά χρόνια πίσω, στην πρώτη Σερών, στο παιδί Γιώργο Γεωργούλα, σε δύσκολα χρόνια, κατοχικά χρόνια. Είναι όπως το είπατε, δηλαδή. Η μοίρα του έλαχε στα μικρά μου χρόνια να αρχίσω να μεγαλώνω κάτω από συγκυρίες και συνθήκες πολύ δύσκολες, κατοχικές. Φαίνεται η κατοχή, δηλαδή η βουλγαρική, δεν αρκέστηκε μόνο στο ότι πήρε από τη ζωή και τον παππού μου που έχω το όνομά του στην πρώτη κατοχή το 16 με 18 και τον δεύτερο παππού μου τον εκτέλεσαν οι Βούλγαροι το 44 στις 4 Απριλίου μαζί με 9 παλικάρια, δηλαδή, μεταξύ πρώτης και ηλιοκόμης. Και φαίνεται ότι η μοίρα έγραφε να τα ζήσω όλα αυτά τα γεγονότα και με όλες τις άλλες συνέπειες από εκεί πέρα, γιατί δεν αρκούσαν μόνο τα 4 χρόνια για την πορεία μου και τα λοιπά, όπως και την πορεία άλλων συμπατριωτών μας. Ο πατέρας μου ήταν στην εξορία. Ήρθε από την εξορία. Ο Χρήστος, ο Κοσμίδης, που εν τω μεταξύ φούντουσε ο εμφύλιος τότε, του έστειλε επιστολές από το παγιό ότι θα σε εκτελέσουν οι δεξιοί.
και έφυγε και πάλι στο βουνό και τέλειο. Και πώς... Και εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη και ο πατέρας μου ήταν και αντάρτης, δηλαδή, μην το συζητάτε. Είμαι ένα μαζημένο παιδί κτλ. Αλλά με είχε συμπαθήσει πολύ ο φιλόλογος καθηγητής. Γιατί ήμουν καλός, έγραφα πολύ καλές εκθέσεις. Στον εμφύλιο τελειώνεται το γυμνάσιο. Ναι, βέβαια. Και το 50 που τελείωσε και ο εμφύλιος έδωσε στο πανεπιστήμιο. Για περιγράψτε μου λίγο εκείνη την εποχή. Είμαι και, πώς? Και φοιτητής καλός. Δηλαδή. Ναι, αυτό. Ας περάσουμε. Και απόδειξε ότι όλα τα μαθήματα είχαμε 4,5 περιόδους. Το πρώτο έτος θα πέρασα την πρώτη έτσι. Το δεύτερο ήταν 7 μαθήματα, πέρασα τα 6 και μόνο ο Κυριακόπουλος στο διοικητικό με έκοψε. Και εκεί εγώ γιατί δεν το ήξερα, αλλά γιατί επικαλούμε μια άποψη για την επευκαιρία εκτέλεση καθηκόντων, ναι, την ευθύνη του δημοσίου και αυτό έλεγε ότι υποστήριζε την άλλη άποψη. Εν πάση περιπτώσει, όλα τα μαθήματα του τρίτου έτους. Μπήκατε από τους πρώτους. Εν πάση περιπτώσει, βγήκα στην πρώτη 15η ή 20η του φοιτητών που πήραμε το πτυχίο. Με τους αριστούχους δηλαδή. Είχατε αρκετά χρόνια σχέση με τη γυναίκα σας. Τη γνωρίζατε από παλιά. Από το χωριό μου. Από μικρά. Ένα αίσθημα αυθόρμητο, αγνό, ξύπνησε μέσα μου. Και αυτή η δύναμη θα ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορεί μια τιμή τίποτα. Δηλαδή. Η λογική κάνει πέρα. Ήθελα, φιλοδοξούσα να γίνω φιλόλογος καθηγητής. Mm-hmm. Γιατί νόμιζα ότι τα χαρακτηριστικά μου τέριαζαν με αυτόν τον προορισμό. Δηλαδή, να ζηλεύω χαρακτήρες κτλ. Αλλά επειδή οι καθηγητές έπαιρναν ψίχουλα τότε και επειδή ήξερα ότι η γυναίκα μου δεν θα έχει εισόδημα, σκεφτείτε πώς θα γίνει. Και επειδή ακούγαμε για τον Πιταλωτή, για τον Καραμαλή, για τον Αγγελούς, που σαν δικηγόρο πρόκοβαν κτλ., είπα ότι θα γίνω δικηγόρος. Το 82 θέτει υποψηφιότητα για δήμαρχος. Κερδίζετε τις εκλογές. Μάλιστα. Και είσαι επιτέλους δήμαρχος Σερών, γιατί την χρυσή, όπως χαρακτηρίσαν και όπως είπα και στον πρόλογό μου, τετραετία του Δήμου. Θα αναφερθούμε γιατί ήταν χρυσή και να μου πείτε αν ο αγώνας, αυτό το ντέρμπι ήταν σκληρό με τον Ανδρέου που είχατε ξαναβρεθεί. Βέβαια ήταν σκληρό. Ήταν ο Ανδρέου, είχε δημιουργήσει μια δύναμη. Πήγατε δεύτερη Κυριακή. Περάσατε δεύτερη Κυριακή. Δεύτερη Κυριακή, ναι, βέβαια. Και είχα εκλεγεί με 52%. Mm-hmm. Έτσι έγινε. Μεγάλο άγχος σε δεύτερη Κυριακή. Εσείς τι πιστεύατε, θα βρείτε. Το θεωρούσατε. Δεν, σε εκείνη τη χρονιά, δηλαδή, σε εκείνη την περίοδο, δεν μπορούσες να είσαι σίγουρος για τίποτα. Mm-hmm. Έπιζε το πράγμα, πώς θα το κάνω. Ναι. Ακούμε πολλούς να λένε ότι είναι χρυσή τετραετία του Δήμου, χρυσή τετραετία του Δήμου. Το έργο του Δήμου που έγινε το 82-86 είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αν το διαβάσει κανείς, αν διαβάσει κανείς το τι έγιναν εκείνη την τετραετία, θα πιστεύει ότι έγινε όλοι σέρες. Λοιπόν, μπορεί να μην έγινε όλοι σέρες, αλλά έγινε ένα σοβαρό έργο. Και για να θώ με το τι κατηρούσαμε το 82, που είπα ότι δεν υπήρχε σιγουριά. Και εκεί που δεν ήμασταν σίγουροι, εκλέχτηκα. Εδώ που το θεωρούσα εγώ και πολλοί άλλοι σίγουροι, δεν εκλέχτηκα. Μπορώ να πω ότι αισθάνομαι τυχερός που τον γνώρισα, καθότι έχω κερδίσει πάρα πολλά από αυτή τη γνωριμία. Προϋπήρξε ως γνωστόν εμού ως δήμαρχος. Πιστεύω ότι κατάφερα να ξεχωρίσω τα θετικά του Άνδρα, να τα υιοθετήσω και πέρα αυτού, εξαιτίας αυτής της μακρόχρονης γνωριμίας, αισθάνομαι μεγάλο σεβασμό απέναντί του και βαθιά εκτίμηση. Εγώ για πρώτη φορά έθεσα υποψηφιότητα σαν δημοτικός σύμβουλος με τον Γιώργο τον Γιωργούλα και είχα εκλεγεί. Έζησα κοντά του, τον ξέρω καλά. Σαν άνθρωπος, ο Γιώργος ο Γιωργούλας είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις. Δεν είναι υποκριτής. Είναι ειλικρινής, ευθύς, είναι δίκαιος, αξιοπρεπής, μεγαλόψυχος και ανεξίκακος. Είδαμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή «Μαζί» του 2007 για τον Γιώργο Γεωργούλα. Θα την παρακολουθήσετε αναλυτικά την εκπομπή αυτή, το αφιέρωμα το οποίο είχε γίνει το 2007, το ερχόμενο Σάββατο μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης επιλογές. Τώρα κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση που έχει οι αμματικές πηγές, καθώς σύμφωνα
με ενημέρωση η οποία υπάρχει από το κίνημα αλλαγής, το Υπουργείο Τουρισμού κατάσχει, αν μου επιτρέπετε, γιαματικές πηγές που ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο πρώην Υφυπουργός Τουρισμού, γραμματέας τομέα τουρισμού Κινάλ, ο κύριος Γεώργιος Νικητιάδης. Υπουργέ, καλό σας βράδυ από τις Σέρρες. Καλησπέρα κύριε Κόντα, καλησπέρα σε όσες φίλες και φίλους που μας παρακολουθούν, και πρέπει να δηλώσω εξ αρχής ότι είναι ιδιαίτερη χαρά μου να συνομιλώ με έναν συμπατριώτη μου από τις Σέρρες, καθότι οι Σέρρες είναι ίσως η πιο αγαπημένη μου πόλη στη Βόρεια Ελλάδα, την έχω επισκεφθεί και με έχει ενθουσιάσει και αδειμονώ πότε θα ξαναβρεθώ στην πόλη. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σε ό,τι αφορά αυτό το σχέδιο νόμου που δημοσιοποίησε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Θεοχάρης για τις ιαματικές πηγές, τι ακριβώς συμβαίνει? Ουσιαστικά γίνεται η φαρπαγή των δημοτικών περιουσιών? Ναι, όπως ακριβώς το λέτε, πρόκειται για μία δίμευση, δεδομένου ότι το σχέδιο νόμου που απέστειλε ο κύριος Θεοχάρης για να ακούσει τις απόψεις του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και τη ΣΚΕΔΕ προβλέπει από το άρθρο 7 έως το άρθρο 14 τη δημιουργία μιας ανώνυμης εταιρείας στην οποία θα περιέλθουν αναγκαστικώς όλες οι ιαματικές πηγές που ή ανήκουν κατά κυριότητα στους Δήμους ή έχουν κάποια δικαιώματα μίσθωσης, παραχώρησης οι Δήμοι της χώρας μας. Και οι Δήμοι αυτοί είναι 50, ο Σύνδεσμος αποτελείται από 50 μέλη και ήδη συνεδρίασε ο Σύνδεσμος και ομοφόνος αποφάσισαν να αντιδράσουν απολύτως αρνητικά, δεν δέχονται καμία απολύτως συζήτηση και έχουν απόλυτο δίκιο, και θα εξηγήσω γιατί, στο να προχωρήσει η κυβέρνηση και να φέρει αυτό το σχέδιο νόμου στη Βουλή προκειμένου να το ψηφίσει. Ο λόγος για τον οποίο εμείς έχουμε αντιρρήσεις είναι καταρχήν λόγος πολιτικός και ιδεολογικός. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να ενισχύεται, να της δίδεται η δυνατότητα να αναπτύσσει τους πόρους που ήδη έχει, και συνεπώς το κράτος θα πρέπει να έρχεται αρρωγός για να βοηθάει. Στην συγκεκριμένη περίπτωση των ιαματικών πηγών, το κράτος αποτέλεσε τον μόνιμο βράχο εμποδίων που δεν επέτρεψε ποτέ να αξιοποιήσουν οι Δήμοι όπως θα ήθελαν τις ιαματικές πηγές τους, είτε διότι θα μπορούσε να πάρει και 2 και 3 και 4 χρόνια προκειμένου να υπάρξει χαρακτηρισμός των νερών, των πηγών δηλαδή, είτε γιατί θα έπρεπε να περάσουν άλλα 2 ή 3 χρόνια προκειμένου να εγκριθούν σχέδια ανοικοδόμησης κάποιας εγκατάστασης που θα μπορούσε να λειτουργήσει δίπλα στις ιαματικές πηγές, είτε επειδή δεν είχαμε ποτέ κανένα σχεδιασμό σοβαρό για τις ιαματικές πηγές. Κύριε Υπουργέ, αφορά όλες τις ιαματικές πηγές που ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αφορά ακρίβο. Μόνο υγιείς επιχειρήσεις ή και παραδείγματος χάρη λουτράτα? Όλες τις επιχειρήσεις. Που ενδεχομένως να έχουν δάνεια, χρέη και ούτω καθεξής. Τα πάντα. Και η αναφορά που γίνεται στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αφήνει να εννοηθεί ότι θα περιέλθει η επιχείρηση ως έχει, δηλαδή και με τα χρέη της, τα δάνεια της αν υπάρχουν, αλλά και με τα δικαιώματά της αν έχει σπρακτές, απαιτήσεις και οτιδήποτε. Βέβαια εδώ πρέπει να πω ότι δεν διευκρινίζεται επαρκώς αυτό το ζήτημα και θα ήταν πλέον η τραγωδία των τραγωδιών να δούμε να παίρνουν το ενεργητικό και να αφήνουν το παθητικό στους Δήμους. Εκεί θα ήταν, δεν φαντάζομαι ότι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ωστόσο,
και από μόνη της η ενέργεια αυτή που ουσιαστικώς εμπεριέχει ένα πνεύμα αποφασίζομεν και διατάσσομεν, γιατί περί αυτού πρόκειται, αποτελεί στην κυριολεξία μία απαξίωση των Δήμων, όταν μόλις πριν από λίγο καιρό ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Θοδωρικάκος, έφερε κάποιες διατάξεις διατηνόμενος ότι θα ενισχύσει τους Δήμους, θα τους δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουν ήδη σε ανάπτυξη, σε αξιοποίηση των πόρων τους. Έρχεται τώρα ο κ. Θεοχάρης με το σχέδιο αυτό νόμου που η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν είναι μόνο γέννημα θέμα του κυρίου Θεοχάρη, είναι προφανές ότι έχει την έγκριση του Μεγάρου Μαξίμου, γιατί τίποτα δεν βγαίνει ποτέ στον αέρα αν δεν περάσει από το Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να το ελέγξουν και να το εγκρίνουν. Άρα είναι η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια κάποιους δημάρχους τους βολεύει αυτό, γιατί αν έχουν οι αματικές τους πηγές, οι επιχειρήσεις τους χρέη και δάνεια, ουσιαστικά θα νιώθουν πιο καλά πλέον. Ούτε ένας δήμαρχος δεν βρέθηκε που να πει ότι τον βολεύει. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω ότι ομοφόνος η απόφαση του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών κατηγορηματικά αντιδρά σε αυτό το σχέδιο νόμου, και πρέπει να σας πω ότι αν έχουν υποχρεώσεις και αν έχουν δάνεια ή αν δεν έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν τις πηγές τους, αποκλειστικός υπεύθυνος είναι το δημόσιο με τη γραφειοκρατία του. Και αν ήθελε πραγματικά η κυβέρνηση και ο κύριος Θεοχάρης να προχωρήσουν στην αξιοποίηση των πηγών που έχουν οι Δήμοι με οποιαδήποτε νομική σχέση ή κυριότητας ή παραχώρησης ή μίσθωσης, όφιλε να δημιουργήσει μια ανώνυμη εταιρεία όπου μόνο όσοι Δήμοι θα επιθυμούσαν θα μπορούσαν να συμμετέχουν, και σε αυτή την ανώνυμη εταιρεία να προσλάβει κόσμο με τεχνογνωσία, έμπειρους ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν γνώση, έτσι ώστε να σταθούν δίπλα στους Δήμους, να κάνουν μελέτες, να κάνουν marketing σωστό, έτσι ώστε να προβληθούν οι πηγές και κυρίως να βοηθήσουν τους Δήμους που από μόνοι τους δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα τρομακτικά, ξαναλέω, εμπόδια που δημιουργεί το δημόσιο με τις γραφειοκρατικές του αγκυλώσεις προκειμένου να καταφέρεις να αξιοποιήσεις μια πηγή. Μάλιστα. Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Θα δούμε την εξέλιξη. Ευχαριστώ, να είσαστε καλά. Υπάρχει, να είστε καλά. Καλό βράδυ από τις Σέρρες. Και θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Δήμαρχο Βυσσαλτίας, τον κύριο Θανάση Μασλαρινό, όπου ο Δήμος Βυσσαλτίας έχει αματικές πηγές στα θερμά. Βέβαια, δεν ανήκουν ακόμη στο Δήμο οι συγκεκριμένες αματικές πηγές. Θα δούμε κατά πόσο επηρεάζει αυτό το σχέδιο νόμου το συγκεκριμένο Δήμο, το Δήμο Βυσσαλτίας. Δήμαρχε, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα κύριε Κώτα, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Λοιπόν, το Δήμο Βυσσαλτίας τον επηρεάζει αυτό το σχέδιο νόμου του Υπουργού του κ. Θεοχάρη? Φυσικά τον επηρεάζει κύριε Κώτα, όπως επηρεάζει και όλη την τοπική αυτοδιοίκηση αυτό το νομοσχέδιο. Όπως σωστά είπατε, αυτή τη στιγμή οι αματικές πηγές δεν ανήκουν στο Δήμο Βυσσαλτίας, ανήκουν στην ΕΤΑΔΑ, στην Ελληνική Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου. Δυστυχώς, γιατί, διότι από την πρώτη στιγμή το μεγάλο στοίχημα όχι μόνο της δικής μας παράταξης, όλων των παρατάξεων που συμμετείχαμε στις τελευταίες εκλογές, ήταν οι αματικές πηγές των λουτρών, των θερμών, να αξιοποιηθούν στο έπακρο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Με αυτό το νομοσχέδιο θεωρούμε πως όχι μόνο η δική μας πηγή θα υποβαθμιστεί, αλλά το σύνολο των αιματικών πηγών περνάει σε ένα πρωτόγνωρο καθεστώς για τα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο δεν θα έχει καλά αποτελέσματα για πηγές σαν τις δικές μας θεωρούμε και για πολλές άλλες. Δεν καταλαβαίνουμε πώς φτάνει σε μια τέτοια πρόταση η κυβέρνηση, σε μια ανώνυμη εταιρεία που δεν καταλαβαίνουμε πραγματικά ποιος είναι ο σκοπός. Υπάρχουν οι προτάσεις από το ΣΔΙΠΕ, από όλους τους Δήμους, από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα, και θεωρώ ότι πρέπει κάποια στιγμή να μας ακούσουν. Να ακούσουν την τοπική αυτοδιοίκηση και να ακούσουν και το Σύνδεσμο των Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, ο οποίος έχει και την γνώση και τον πόνο, αν θέλετε, για αυτές τις πηγές. Τον λόγο που προχωρά σε αυτό το σχέδιο νόμου ο κύριος Θεοχάρης τον έχει εξηγήσει? Για ποιο λόγο θέλει να
ουσιαστικά κατάσχει τις ιαματικές πηγές στον ΟΤΑ. Δεν το ξέρουμε, πραγματικά δεν το ξέρουμε. Πώς έχει κινηθεί όλη αυτή η διαδικασία ξαφνικά να έρθει ένα τέτοιο νομοσχέδιο, χωρίς να πούμε στη διαδικασία της διαβούλησης και της συζήτησης με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, που είναι οι Δήμοι, οι οποίοι έχουν ιαματικές πηγές στον χώρο τους. Είναι απορίας άξιον. Αμέσως το Διοικητικό Συμβούλιο έπιασε, θα λέγαμε έτσι, απλά το θέμα και μπήκε στη συζήτηση αυτή, ζητώντας να το αποστείλουν για ένα διάστημα, να μπουν σε άλλες βάσεις να μπει η συζήτηση και να προχωρήσουν σε άλλο είδος συνεργασία. Ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος έχει προτάσεις, ζητάει να συμμετέχει στο μεταφραστικό κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρείας, και ο ΣΔΙΠΕ και η ΚΕΡ θα πρέπει να συμμετέχουν με προσώπους αλλά και με μετοχές. Επίσης θα πρέπει να γίνει εθελοντικά η συμμετοχή σε αυτόν τον νέο οργανισμό από τις πηγές που θέλουν να συμμετέχουν από τους Δήμους και όχι αναγκαστικά. Εδώ δεν μας ρωτάνε, τις παίρνουν όλες τις πηγές. Μάλιστα. Άλλες πηγές έχουν κάνει επενδύσεις εκατομμυρίων για να αξιοποιηθούν. Άλλες πηγές είναι χρεωμένες. Άλλες πηγές υπολειτουργούν. Δεν μπορούν να μπουν όλες μαζί στο ίδιο καθεστώς ξαφνικά. Mm-hmm. Είναι άδικο, θεωρώ, για κάποιους. Δήμαρχες, για όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσουμε, σε ό,τι αφορά το δικό σας το θέμα εκεί στα Θερμά. Υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάτι, γιατί θυμόμαστε πάρα πολύ καλά όταν είχε έρθει ο κύριος Πιτσιόρλας, τότε υπουργός ανάπτυξης επί ΣΥΡΙΖΑ, έγιναν κάποιες κινήσεις. Από εκεί και πέρα η τότε δημοτική αρχή, αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με, δεν το έτρεξε το ζήτημα, κάπου κόλλησε γραφειοκρατικά το όλο θέμα. Και πού βρισκόμαστε τώρα? Κόλλησε στον δημόσιο ελεγκτή, διότι θεώρησε ότι αυτή η παραχώρηση με τους όρους που υπήρχαν ήταν ασύμφωνη για το Δήμο. Άρα δεν κόλλησε από την πλευρά του Δήμου, κόλλησε από παραπάνω. Κοιτάξτε, έχουμε κάνει επαφές με την ΕΤΑΔΑ, έχω κατέβει προσωπικά στην Αθήνα, έχω κάνει συνάντηση με τον κύριο Βλαστό, υπάρχει το αίτημά μας εδώ και πάρα πολύ καιρό και μιλάμε τηλεφωνικά κατά διαστήματα, αλλά πραγματικά κανείς δεν μας ανέφερε ότι ετοιμαζόταν ένα τέτοιο νομοσχέδιο και μας βρήκε προεκπλήξεως. Η αλήθεια είναι πως έγιναν κάποιες ανακοινήσεις από την ΕΤΑΔ, από τον ΕΟΤ, διότι είναι στην ιδιοκτησία του ΕΟΤ στην πραγματικότητα. Η ΕΤΑΔ τα εκμεταλλεύεται. Μπήκαν 14 νέοι ατομικοί λουτήρες, υπάρχει ιατρείο, ανακοινήθηκαν 6 δίκλινα δωμάτια, έγιναν με σύγχρονες προδιαγραφές. Υπάρχουν άλλα 14 δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια. Έγιναν κάποιες προσπάθειες, αλλά δεν είναι αυτές που θέλει η τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Λειτουργεί όλο το χρόνο η αιματική πηγή, το υδροθεραπευτήριο. Μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί. Αλλά καταλαβαίνετε όμως, όταν έχετε να ανταγωνιστείτε ξενοδοχεία ή αιματικές πηγές με ξενοδοχεία υπερσύγχρονα, δεν μπορείς να είσαι και τόσο ανταγωνιστικός. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε για αυτό το θέμα. Θα το παρακολουθούμε και εμείς, αλλά και εσείς, και οτιδήποτε εξέλιξη υπάρχει, εδώ είμαστε να την ξαναπαρουσιάσουμε και να τη μεταδώσουμε στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώτα. Καλό βράδυ. Να πούμε ότι αυτό το θέμα, αυτό το σχέδιο νόμου αφορά τα Θερμά, αφορά τα Λουτρά Σιδηροκάστρου, όχι Αγκίστρου, γιατί εκεί στο Αγκίστρο υπάρχουν ιδιώτες, υπάρχει συνεταιρισμός, οπότε δεν τίθεται θέμα για τα Λουτρά του Αγκίστρου, γιατί προφανώς ακούγοντας τις δύο τοποθετήσεις του κ. Νικητιάδη και του κ. Μασταρινού, ίσως ταρακουνουθούν εκεί οι κάτοικοι του Αγκίστρου. Αφορά λοιπόν τα Λουτρά Σιδηροκάστρου και τα Λουτρά εδώ στα Θερμά, τις ιαματικές πηγές των Θερμών στη Βυσσαλτία. Τώρα, συζήτηση με τον Υφυπουργό Παιδείας, Άγγελο Συρίγο, είχε το απόγευμα της Τετάρτης ο βουλευτής Ερών της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσιος Χατζηβασιλείου. Κυρίαρχο θέμα ήταν η επόμενη μέρα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και ειδικότερα στην Πανεπιστημίου Πολιτών Σερών. Συζήτηση με τον Υφυπουργό Παιδείας, Άγγελο Συρίγο, είχε το απόγευμα της Τετάρτης ο βουλευτής Ερών της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου. Κυρίαρχο θέμα ήταν η επόμενη μέρα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας και ειδικότερα στην Πανεπιστημίου Πολιτών Σερών. Ο Σεραίος βουλευτής εξέθεσε τους προβληματισμούς και τις προτάσεις του στον Υφυπουργό. Κύριο αίτημα παραμένει η αύξηση του αριθμού των εισακτέων στα περιφερειακά ιδρύματα, όσο θα μειώνονται οι αντίστοιχες θέσεις στα κεντρικά πανεπιστήμια των μεγάλων πόλεων, όπως άλλωστε είχε προτείνει ο κ. Χατζηβασιλείου και στην Υπουργό κ. Κεραμέως.
Τις επόμενες ημέρες ο βουλευτής θα συζητήσει και με τους ανθρώπους του κάμπους των Σερών. Επιπλέον, ο κ. Χατζηβασίλειου έθεσε το ζήτημα της διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων φέτος, οι οποίες καθυστερούν λόγω κορονοϊού. Ο κ. Συρίγος επαναβεβαίωσε την πρόθεση του Υπουργείου να μην ακυρωθούν οι κατατακτήριες. Στόχος της κυβέρνησης είναι να διοργανωθούν εντός του Ιαρνού εξαμήνου του 2021, αναλόγως βέβαια με την έκβαση της πανδημίας. Ο βουλευτής ευχαρίστησε τον κ. Συρίγο για το αμείωτο ενδιαφέρον και την αμεσότητά του. Κάθε μέρα είναι μια μέρα με κέρδος στα Κάντζας. Φέτα Pop Λέσβου, το κιλό, μόνο 5,90. Επιλέξτε ολόφρεσκα αρτοποιήματα από το φούρνο μας στο Καρβέλι για όλες τις στιγμές της ημέρας. Αφράτο τσουρέκι 450 γραμμάρια ή τυροπιτάκια κουρού 300 γραμμάρια από 2,50, τώρα μόνο με 2 ευρώ. Αλλά και αριέλ κουτί 58 μεζούρες ή υγρό 54 μεζούρες, μόνο 8,98 και δώρο δίχτυ προστασίας ρούχων. Χαρτί υγείας Dream Team Deco Τρίφυλλο, 10 ρολά ή 2 συσκευασίες, μόνο 4,50. Μπουρνούζι βαμβακερό σε διάφορα χρώματα, μόνο 11,75. Και μόνο μέχρι την Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου. Νοπό ελληνικό κοτόπουλο, το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 8 λεπτά. Μπανάνες, το κιλό, μόνο 99 λεπτά. Και τώρα τον Φεβρουάριο, ανανεώστε το σερβίτσιο σας και χρωματίστε τη διάθεσή σας. Αποκτήστε τα πιάτα της προτίμησής σας εντελώς δωρεάν με τις αγορές σας και την κάρτα Kansas Economy. Supermarket Kansas. Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα. Σε λιγότερο από 2 χρόνια δεν θα έχουμε επάγγελμα. Αυτό λένε οι παραγωγοί βαμβακιού των Σερών, καθώς φέτος οι τιμές για το βαμβάκι είναι χαμηλές. Μάλιστα ζητούν τη στήριξη της πολιτείας στα σοβαρά οικονομικά τους προβλήματα. Οικονομικά προβλήματα φέρνουν για τους παραγωγούς των Σερών οι χαμηλές τιμές του βαμβακιού. Όπως λένε χαρακτηριστικά μάλιστα, σε λιγότερο από 2 χρόνια δεν θα έχουν επάγγελμα. Είναι θέμα επιβίωσης. Σε 1-2 χρονιές θα καθαρίσουν όλοι οι αγρότες. Εκεί βλέπετε ότι οδηγείται. Εκεί οδηγείται, μαθηματικά. Οι παραγωγοί μάλιστα ζητούν από την κυβέρνηση να τους στηρίξει. Τα προβλήματα που δημιουργεί η χαμηλή τιμή είναι η έλλειψη ρευστότητας. Είναι οικονομικά δύσκολα τα πράγματα, γι' αυτό το λόγο ζητάμε αποζημίωση COVID. Αλλά βλέπουμε η κυβέρνηση παίζει διάφορα παιχνιδάκια. Εκεί που θέλει να δώσει, δίνει. Σε εμάς προφανώς δεν θέλει να δώσει. Πώς θα βγει, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν θα μπορέσουν να βάλουν. Οι περισσότεροι αγρότες δεν μπορούν να βάλουν. Είναι γεγονός ότι για να καλλιεργήσει κάποιος αγρότης ή πηγαίνει στην τράπεζα να πάρει καρτέλα αγρότη ή κάνει ολοκληρωμένη διαχείριση με τον οικογενειστή. Στην ουσία, δανείζεται πριν καλλιεργήσει για να καλλιεργήσει. Αλλά τα προβλήματα για τους αγρότες δεν σταματούν εδώ. Είχαμε κάποιες επαφές, δεν έχει προχωρήσει κάτι επί της ουσίας. Αντιθέτως, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν στείλει 15 Φεβρουαρίου ότι είναι πρόθεσμοι και έπρεπε να κάνουν ενστάσεις οι αγρότες πριν τις 16 Δεκεμβρίου. Ενώ οι ενστάσεις ήταν μέχρι 18 Ιανουαρίου. Δεν ξέρουμε τι γίνεται σε εκείνο το κατάστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλα λέει ο πρόεδρος, άλλα κάνουν οι υπαλλήλοι. Δίνουμε ακόμα λίγο περιθώριο χρόνο και αν δεν δούμε κάποια λύση, ξέρουν που θα μας βρουν. Το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Για χειδαιότητα του κυρίου Χρυσοχοίδη που δεν μας ξαφνιάζει, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, όπου επιτέθηκε με σφοδρότητα στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κακοκαιρία, κάνοντας μάλιστα αναφορά και στην τραγωδία στο Μάτι. Με σφοδρότητα επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και ερωτηθείς για την κριτική που δέχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι η απόφαση για το κλείσιμο της Εθνικής Οδού έληφθη για να μείνει στο απειρόβλητο ο ιδιώτης που έχει την ευθύνη για την Εθνική Οδό, απάντησε ότι πρόκειται για πολιτικά γελίο ισχυρισμό. Και επετιθέμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι για να ακούν τέτοια κριτική, μάλλον δεν κατάλαβαν τι έκαναν στο Μάτι όπου έκαψαν 100 ανθρώπους. Εσείς τον απαλλάξατε από την υποχρέωση αυτή και τον σώσατε από ένα πρόστιμο που θα ερχόταν αν η Εθνική Οδός έκλεινε. Είναι τόσο έολος, τόσο ψευδής και τόσο γελίος πολιτικά αυτός ο ισχυρισμός που δεν στέκεται πουθενά, ξέρετε γιατί. Ο δρόμος έκλεισε μετά από γνωμοδότηση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής, της Πολιτικής Προστασίας, δηλαδή αυτών που από τον νόμο είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν αποφάσεις. Και η δική μου ήταν η πολιτική απόφαση. Άρα λοιπόν αυτό όλο δεν στέκεται. Δεν έχει καμία σχέση. Ένα πράγμα θέλω να πω εδώ. Και το απευθύνω ένα ερώτημα σε όλους. Αυτοί οι οποίοι βάζουν αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή ως κριτική, έχουν σκεφτεί τι κάνανε στο Μάτι? Το γεγονός δηλαδή ότι βάζουν αυτό το θέμα σημαίνει ότι δεν κατάλαβαν τι κάνανε στο Μάτι.
Εμείς προκρίνουμε την ανθρώπινη ζωή. Έβαλα μπροστά και εγώ προσωπικά ως αρμόδιος υπουργός, ως επικεφαλής αυτής της προσπάθειας και διαχειριστής της κρίσης, έβαλα ως προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή. Και είπα: δεν θα έχουμε εγκλωβισμένους, δεν θα έχουμε ατυχήματα, δεν θα κινδυνεύσει κανένας άνθρωπος. Και κλείσαμε το δρόμο. Ανακοίνωση για τις δηλώσεις Χρυσοχοΐδη εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Χρυσοχοΐδης βρίσκεται σε πανικό και το δείχνει. Δεν του φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά η πρωτόγνωρη ανικανότητα του ιδίου και της κυβέρνησης που οδήγησε 250.000 οικογένειες να μείνουν δίχως ρεύμα, που χώρισε για δύο ημέρες στην Ελλάδα στα δύο αφού έκλεισε την Εθνική Οδό, που άφησε χιλιάδες εργαζομένους να περιμένουν μάταια το τρένο για τη δουλειά τους αφού έκλεισε τον ΙΣΑΠ. Αφού λοιπόν δεν αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει μια συγγνώμη για όλα αυτά, επιλέγει το δρόμο της χυδαιότητας. Να του θυμίσουμε λοιπόν ότι ο γενικός του γραμματέας σήμερα, ο κ. Τσουβάλας, ήταν επικεφαλής της αστυνομίας στο Μάτι. Αυτός δηλαδή που είχε την επιτελική ευθύνη για την απόφαση διακοπής της κυκλοφορίας στην κεντρική αρτηρία και την παράκαψη σε στενούς αδιέξοδους δρόμους που οδήγησε σε τραγωδία. Και γι' αυτό ακριβώς αποπέμφθηκε τις επόμενες μέρες από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αναβαθμίστηκε ένα χρόνο αργότερα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτή η χυδαιότητα του κ. Χρυσοχοΐδη δεν μας ξαφνιάζει. Όσο πιο καταγέλαστοι θα γίνονται στον ελληνικό λαό με την ανικανότητά τους, τόσο πιο χυδαίοι θα γίνονται στα κανάλια. Ξεκίνησε η υποβολή δικαιολογητικών στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου Σερών για τις διατακτικές επιταγές σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες εν όψη των εορτών του Πάσχα. Φέτος διπλασιάζονται οι διατακτικές και αυξάνεται και το χρηματικό ποσό που θα δοθεί σε συνολικά 343 οικογένειες. Διπλασιάζονται από αυτό το Πάσχα οι διατακτικές για τα χωριά του Δήμου Σερών και αυξάνονται κατά 65 για την πόλη. Ο Δήμος Σερών, μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας εν όψη των εορτών του Πάσχα, θα προχωρήσει στη διανομή διατακτικών επιταγών για την αγορά τροφίμων πρώτης ανάγκης σε 343 οικονομικά αδύναμες οικογένειες του Δήμου. Νέα μελέτη που ξεκινήσαμε από τα Χριστούγεννα για να έχουμε μια ισόρροπη χωρική κατανομή των διατακτικών και στα χωριά, αυξήθηκαν οι επιταγές αυτές στις 580. Οι 343 για τις οποίες κάνουμε τώρα αιτήσεις αφορούν μόνο την πόλη των Σερών. Είναι άλλες 202 για τα χωριά και άλλες 35 για τις οικογένειες με ανήλικα τέκνα του κοινωνικού συσιτίου. Οι επιταγές αυτές αυξήθηκαν με βάση το συντελεστή τον πληθυσμιακό σε κάθε χωριό και με βάση τα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως προτείναμε στην καινούργια μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Κοινωνικών Προγραμμάτων του Δήμου. Και τις έχουμε κάνει ουσιαστικά διπλάσιες. Δηλαδή, στο σκούτερ που ήταν 12 θα είναι πλέον 24, στον προβατά που ήταν 7 θα είναι 14, στο λευκόνα που ήταν 11-22 και ούτω καθεξής και στα υπόλοιπα χωριά. Επίσης, αυξήσαμε το ποσό από τα 30 ευρώ στα 50 ευρώ για κάθε δικαιούχο και συνεχίζουμε με αυτή την καλύτερη χωρική κατανομή των διατακτικών, γιατί υπήρχε δυσκολία και από τους κοινωνικούς λειτουργούς να εντοπίσουν τα λίγα άτομα που δικαιούνταν σε κάθε χωριό του Δήμου μας και τώρα θα έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να εντάξουν και περισσότερους δικαιούχους στο πρόγραμμα. Και συνεχίζουμε και με άλλες αλλαγές για την επόμενη χρονιά. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι στο γραφείο 124 μετά από τηλεφωνικό ραντεβού ώστε να υποβάλουν αίτηση μέχρι την 1η Μαρτίου. Επειδή πλέον οι αιτήσεις κατατίθενται με ραντεβού, δίνεται πάντα μια παράταση. Τηλεφωνικά επικοινωνούν όλη αυτή την εβδομάδα, καταθέτουν αιτήσεις και θα δούμε αν δεν προλάβουν τα τηλεφωνικά ραντεβού να πραγματοποιηθούν όλα και διαζώσεις για να γίνει η κατάθεση. Θα συνεχιστεί με παράταση όπως γίνεται πάντοτε. Αύριο Παρασκευή στις Σέρες μείον 2 σε 9 βαθμοί με γενικότερα συννεφιά, ενώ το Σάββατο αναμένουμε 3 έως 11 βαθμούς και πάλι με συννεφιά. Στην Θεσσαλονίκη αύριο Παρασκευή ημέρα ξεκινάει με ηλιοφάνεια από το μεσημέρι και έπειτα
Βέβαια, αυτή θα δώσει την θέση της σε πυκνές νεφώσεις με θερμόμετρο από 3 έως 11 βαθμούς. Το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη αναμένουμε πυκνή συννεφιά με θερμοκρασίες από 6 έως 10 βαθμούς. Στην Καβάλα η μέρα ξεκινάει με παροδική ηλιοφάνεια, ενώ αργότερα οι νεφώσεις θα αρχίσουν να πληθαίνουν στον ουρανό με θερμόμετρο από 2 έως 8 βαθμούς και για το Σάββατο 3 έως 8 βαθμοί και πάλι με παροδικές ασθενείς βροχοπτώσεις νωρίς στις πρωινές ώρες και συννεφιά για το μεγαλύτερο μέρος της μέρας. Στην Δράμα τώρα γενικότερα συννεφιά από μείον 2 έως 8 βαθμούς με παροδική ρήψη χιονόνερου τις βραδινές ώρες και το Σάββατο θα ξεκινήσει με πολύ ήπιες χιονοπτώσεις που θα σημειωθούν ξημερώματα και συννεφιά για την υπόλοιπη μέρα με θερμόμετρο από 0 έως 10 βαθμούς. Στην Ξάνθη 1 έως 9 βαθμοί με συννεφιά για την Παρασκευή και για το Σάββατο ασθενείς χιονοπτώσεις και πάλι τα ξημερώματα με συννεφιά για την υπόλοιπη μέρα και θερμόμετρο από 1 έως 6 βαθμούς. Στην Κομωτινή 1 έως 9 βαθμοί με γενικότερα ρεή συννεφιά την Παρασκευή και το Σάββατο 1 έως 6 βαθμοί με πυκνές νεφώσεις στον ουρανό. Στην Αλεξανδρούπολη 1 έως 7 βαθμοί με ρεή συννεφιά την Παρασκευή και το Σάββατο εντονότερη συννεφιά από 0 έως 7 βαθμούς. Στην Ορεστιάδα τέλος 0 έως 6 βαθμοί την Παρασκευή και πάλι με ρεή συννεφιά. Να πούμε ότι θα σημειωθούν επίσης πολύ ήπιες χιονοπτώσεις τα ξημερώματα της Παρασκευής και το Σάββατο μείον 2 έως 7 βαθμοί πάλι με ρεή συννεφιά. Αυτό ήταν το σύντομο προγνωστικό δελτίο καιρού από την τηλεόραση Επιλογές. Από εμάς να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ και να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο, ακόμα και αν η μέρα είναι λιγάκι σκοτεινή. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς, να είστε καλά.